Λοιπόν, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Γεια σας, κύριε Βορύδη. Καλά, μια χαρά. Θέλαμε να συνομιλήσουμε μαζί σας, διότι αυτό που διάβασα χθες, νομίζω δεν το έχω ξαναδιαβάσει στον ελληνικό τύπο. Είχαν προσληφθεί ορισμένοι συμβασιούχοι, νομίζω περίπου 23.000 για τις ανάγκες της πανδημίας. Ως συνήθως, όταν έληξε η σύμβασή τους, ζήτησαν να μονιμοποιηθούν και εσείς είπατε όχι. Θέλω να ρωτήσω, το όχι είναι οριστικό καταρχάς? Ναι, βέβαια. Πώς και έτσι, θέλω να πω. Δεν είναι συνηθισμένο μια ελληνική κυβέρνηση να μην παίρνει τους συμβασιούχους και δεύτερη και τρίτη φορά? Κοιτάξτε, εγώ επιμένω πάρα πολύ και ήταν κάτι το οποίο, επειδή με πολύ σεβασμό, κοιτάξτε, τι γίνεται τώρα. Προφανώς οι άνθρωποι θέλουν να εργάζονται και αυτό είναι απολύτως θεμητό. Και οφείλει κανείς με πολύ ευαισθησία να στέκεται απέναντι στα αιτήματα των εργαζομένων και στην θεμητή επιδίωξη του κάθε πολίτη να έχει εργασία. Όμως πρέπει όλοι να έχουμε συνεννοηθεί και να έχουμε μια αλληλοκατανόηση πάνω στα ζητήματα αυτά. Το ελληνικό δημόσιο χρησιμοποιεί υπηρεσίες, χρησιμοποιεί την εργασία των συγκεκριμένων ανθρώπων και άλλων προφανώς που εργάζονται για το ελληνικό δημόσιο για να καλύψει τις ανάγκες οι οποίες απαιτούνται. Δηλαδή δεν αποτελεί πολιτική εξασφαλίσεως εργασίας η δημιουργία μιας σύμβασης εργασίας. Το δημόσιο εδώ αποβλέπει στο να πάρει την υπηρεσία του εργαζομένου γιατί καλύπτει μια ανάγκη. Πράγματι λοιπόν στην περίοδο COVID υπήρξαν πρόσθετες ανάγκες οι οποίες έπρεπε να καλυφθούν με έκτακτες προσλήψεις τις οποίες όλες κατανοούμε. Ορισμένες από αυτές τις ανάγκες δεν έχουν εκλείψει. Παραδείγματος χάρη η μια ορισμένη πίεση στο σύστημα υγείας εξακολουθεί να υπάρχει από τον COVID. Σε άλλα όμως σημεία, προφανώς, εφόσον πια δεν υπάρχουν μέτρα, δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη για τις πρόσθετες, αν θέλετε, υπηρεσίες που χρειαζόμασταν για να καλύψουμε μια σειρά από απαιτήσεις για τη διαχείριση της πανδημίας. Εκεί λοιπόν τι υπήρξε? Υπήρξαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Θέλω να τονίσω ότι συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι αυτό που λέει η λέξη. Υπάρχει συνάπτυξη μια σύμβαση εργασίας με τον εργαζόμενο που όμως έχει μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Με την λήξη της διάρκειας αυτής λύγει προφανώς και η σχέση εργασίας. Θα μου πείτε, μα δεν ανανεώθηκαν? Πράγματι ανανεώθηκαν. Γιατί ανανεώθηκαν? Διότι διαρκούσαν οι ανάγκες της πανδημίας. Όταν όμως σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε από πλευράς διοικήσεως, από πλευράς διοικητικού μηχανισμού, δεν έχουμε στην πραγματικότητα μέτρα COVID, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζητάμε, να το πω, την παροχή μιας υπηρεσίας η οποία ήταν για την αντιμετώπιση του COVID. Και αν από το Σεπτέμβριο προκύψει ανάγκη, θα επαναπροσλάβετε? Αν υπάρξει ανάγκη μιας, ξέρω εγώ, καινούργιας διαχείρισης, μπορεί να χρειαστεί να υπάρξει νέα πρόσληψη. Δεν το ξέρω αυτό, το απεύχομαι. Και αυτοί θα έχουν κάποια προτίμηση? Δεν θα έχει πάει καλά η υπόθεση, αν θέλετε, της πανδημίας. Οι συγκεκριμένοι θα έχουν μια προτίμηση σε σχέση με άλλους, επειδή δουλέψαν ήδη. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω και θέλω να το διευκρινίσω για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρανόηση. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο πηγάζει και, αν θέλετε, από τη λογική και από τα πράγματα. Η λογική είναι αυτή που σας εξήγησα. Ναι. Ότι χρειαζόμασταν την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας, τη χρησιμοποιήσαμε για το χρονικό διάστημα που τη χρειαζόμασταν, οι συμβάσεις εργασίας αυτές έληξαν και δεν ανανεώθηκαν. Το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού που ίσχυε στο δημόσιο, πάλι να ισχύει. Αυτό λοιπόν που λέτε. Τι ήταν αυτό λοιπόν? Μια εξαιρετικά κακή πρακτική. Ναι. Μια εξαιρετικά κακή πρακτική για δύο λόγους. Δηλαδή, τι έκανε παλιότερα το πολιτικό σύστημα? Έπαιρνε συμβασιούχους με διαδικασίες ελάχιστα διαφανείς, διότι ακριβώς το έκτακτο και το αναγκαίο και το γρήγορο σημαίνει τι? Ότι δεν ικανοποιούνται, παραδείγματος χάρη, τα κριτήρια που θέτει το ΑΣΕΠ. Ναι. Γιατί είναι λογικό να καμφθούν μια συγκεκριμένη στιγμή τα κριτήρια του ΑΣΕΠ. Προφανώς. Γιατί δεν μπορώ να ακολουθήσω μια βαριά διαδικασία όταν έχω να καλύψω μια έκτακτη ανάγκη αντιμετώπισης όπως ήταν αυτή του. Θέλει χρόνο για να πάρει την κατάσταση. Θέλει χρόνο. Ναι, ναι, αλλά όμως όταν επανέρχομαι στην κανονικότητα, η διαδικασία των προσλήψεων στο δημόσιο πρέπει να γίνεται με την διαφανή και ακέραιη διαδικασία που ακολουθείται στο ΑΣΕΠ. Αυτό είναι το σωστό. Γιατί κάποιο άλλο που περιμένει στη σειρά να λάβει μέρος σε ένα διαγωνισμό δεν μπορεί να βλέπει κάποιον άλλον από την πίσω πλευρά του περιοχή. Ο οποίο προσελήφθη με μια έκτακτη διαδικασία για μια σύμβαση ορισμένου χρόνου και ο οποίο έρχεται εν συνεχεία και λέει: τώρα, επειδή εγώ είμαι μέσα, θέλω και να παραμείνω μέσα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί για άλλο λόγο προσελήφθη κάποιος και άλλη διαδικασία
πρέπει να ακολουθήσει. Τα ίδια κριτήρια δικαιοσύνης θα ισχύσουν και για τους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή, γιατί από παράταση σε παράταση πάει και αυτή η ιστορία. Εντάξει, αλλά πρώτον εκεί υπάρχει μια πραγματική ανάγκη, γιατί αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Μα δεν εργάζονται, σε αναστολή είναι. Όχι, δύο λεπτά. Αυτοί εγώ που είναι μιλάω για αυτούς που είναι σε αναστολή, όχι για αυτούς που έχετε προσλάβει εκτάκτως. Η αναστολή είναι αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ακριβώς. Ναι, και οι οποίοι όμως ήδη έχουν μία σχέση εργασίας με τον φορέα τους. Άρα αυτοί είναι ήδη υπάλληλοι. Ήταν μέσα, ναι, ναι. Δεν εμβολιάστηκαν. Ναι, αλλά δεν παρέχουν το έργο για το οποίο προσελήφθησαν. Δηλαδή, άμα σε παίρνουν να κάνεις μια δουλειά και αρνείσαι να την κάνεις, δεν τίθεται ένα ζήτημα. Εντάξει, αυτό τώρα είναι μια συζήτηση που πράγματι, να το πω, προφανώς θα την εξετάσει το Υπουργείο Υγείας. Mm. Επί του παρόντος, εκείνο που έχει επιλέξει το Υπουργείο Υγείας να κάνει είναι να παρατείνει τον χρόνο της αναστολής. Εγώ, συνεχίζοντας λίγο στο προηγούμενο, ήθελα απλώς να πω το εξής, ότι υπήρξε μια πάρα πολύ κακή πρακτική από δύο πλευρές. Η πρακτική, η οποία ακολουθείται στο παρελθόν, που ήταν τι. Α, επειδή πιέζουν τώρα οι συμβασιούχοι για μονιμοποίηση. Και επειδή έρχονται εκλογές πολλές φορές κοντά. Και ήταν και κοντά στις εκλογές πολλά από αυτά. Ωραία. Σωστά. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι σωστό. Και δεν είναι σωστό, θα πω, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί προφανώς παραβιάζει τα δικαιώματα όλων των υπολείπων που σε μια διαδικασία μονίμων προσλήψεων θέλουν να έχουν και αυτοί δικαίωμα και μάλιστα ισότιμη πρόσβαση και ισότιμο δικαίωμα σε αυτή την εργασία μέσα από έναν αντικειμενικό διαγωνισμό, μια αντικειμενική μοριοδοτική διαδικασία, επομένως φύγει δικαιώματα άλλων και αυτό δεν είναι σωστό και φύγει δικαιώματα πολλών. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν προβλέψεις συνταγματικές οι οποίες το απαγορεύουν αυτό. Ναι. Αυτό το απαγορεύουν και για να μην θίγονται τα δικαιώματα των τρίτων, αλλά και για έναν ακόμα λόγο, για να μην χρησιμοποιείται ο μηχανισμός της διαρκούς ανανεώσεως των συμβάσεων ως μηχανισμός καταστρατηγήσεως των δικαιωμάτων των ίδιων των εργαζομένων. Κύριε Υπουργέ, να ζητήσουμε μια χάρη. Επειδή ο χρόνος της εκπομπής τελείωσε και καθυστερήσαμε να συνδεθούμε μαζί σας, να ανανεώσουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα του Υπουργείου σας που μας ενδιαφέρουν. Είναι να εύκολο. Ανανεώσουμε με πολύ χαρά το ραντεβού, απλώς να βρούμε τους χρόνους να μιλήσουμε εκτός αέρα. Θα επικοινωνήσουμε, να δούμε, γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα εξίσου ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ, συγγνώμη που σας διακόπτουμε, αλλά έχει τελειώσει ο χρόνος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.